Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το θέμα των νέων χαλαρώσεων. Εν όλοι αναμέναμε τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της σταδιακής αποκλιμάκωσης, ξαφνικά ήρθε η ανατροπή. Δύο και πλέον ώρες συνεδρίαζε το σώμα του Υπουργικού Συμβουλίου για να καταλήξει εν τέλει σε αδιέξοδο. Οι φόβοι που αιωρούνται πάνω από την επιβαρημένη επιδημιολογική κατάσταση των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε νέο Υπουργικό την ερχόμενη Παρασκευή. Γέμματος ανησυχία, ο Υπουργός Υγείας ανέβηκε το λόφο του Προεδρικού, παρουσιάζοντας τα δεδομένα και εκφράζοντας ενδυασμούς για τις χαλαρώσεις. Μελετώντας τα τρομακτικά στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί ήταν οι υπουργοί που εξέφρασαν φόβους για το μεγάλο βήμα των επόμενων χαλαρώσεων. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το κεφάλαιο άνοιγμα εστίασης φαντάζει δύσκολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται σκέψεις να δοθεί επιπλέον χρόνος και να επαναλειτουργήσει σε δύο περίπου εβδομάδες, με την ελπίδα να υπάρξει ύφεση στα κρούσματα αλλά και στις εισαγωγές των ασθενών. Η 16η Μαρτίου για επαναλειτουργία απομακρύνεται όλο και πιο πολύ. Ανάμεσα στις μεγάλες ανησυχίες είναι και η κόκκινη Λεμεσός, όπου το ποσοστό θετικότητας είναι στα ύψη. Οι φόβοι του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ξεκάθαροι. Εάν τώρα με απαγόρευση κυκλοφορίας και κλειστή την εστίαση έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τι μας επιφυλάσσει άραγε η χαλάρωση? Εάν ανοίξουμε τώρα περισσότερο και εκτεταμένα, φοβόμαστε ότι θα έχουμε ένα τρίτο κύμα και πολύ μεγαλύτερο που δεν θα αντέξει το σύστημα. Οι μέρες είναι κρίσιμες. Την ώρα που οι νέες χαλαρώσεις είναι στον αέρα, τα δημόσια νοσηλευτήρια βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται οι επόμενες ημέρες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Τα νοσοκομεία Πάφου και Λάρνακας περιμένουν από μέρα σε μέρα να δεχθούν ασθενείς. Προσπάθειες γίνονται και για ανάπτυξη νέων κλινών στο νοσοκομείο Λευκοσίας. SMS, συναθρήσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας και γυμνάσια μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Υπουργικού Συμβουλίου της Παρασκευής.